ότι δεν φταίει η συγχώνευση, αυτή καθ' αυτή η συγχώνευση, δεν φταίει μια σκέψη ή ένας προβληματισμός που υπάρχει, και δεν σας το κρύβω ότι τέτοιοι προβληματισμοί αυτής ή της άλλης μορφής για την αποδοτικότερη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας υπάρχουν, υπήρχαν, θα συνεχίσουν κατά τη γνώμη μου να υπάρχουν, και ιδιαίτερα μάλιστα στους εργαζόμενους στο δημόσιο σύστημα υγείας, που πάντα επιδιώκουν, θέλουν, παλεύουν και προσπαθούν, το έχουν αποδείξει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, παλεύουν και προσπαθούν για την καλύτερη απόδοση του δημόσιου συστήματος υγείας. Η διαφορά μας με τον κύριο Μητσοτάκη, θα έλεγα, οφείλεται στον πολιτικό προσανατολισμό. Δηλαδή, το ερώτημα είναι το εξής. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που κατέθεσε και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, μιλάει για εκχώρηση σημαντικών δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα στον ιδιωτικό τομέα. Ανακαλεί αυτή τη θέση από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά μιλάει για αύξηση του ζωτικού χώρου του ιδιωτικού τομέα υγείας, μάλιστα των κερδοφόρων κομματιών της υγείας, αύξηση λοιπόν του ζωτικού χώρου του ιδιωτικού τομέα με τα κερδοφόρα αυτά κομμάτια σε βάρος του δημόσιου. Ανακαλεί αυτή τη σκέψη. Αντιλαμβάνεστε ότι εφόσον δεν ανακαλεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό θέλει να υλοποιήσει, οι όποιες σκέψεις για ανασύνταξη, για επανένωση, για καινούργιες ενώσεις ή για καινούργιους χωρισμούς, δεν μπορεί παρά κάποιον που είναι οπαδός του δημόσιου συστήματος υγείας να τον κάνουν να κουμπώνεται. Και έτσι κουμπώνομαι κι εγώ σε αυτές τις διακηρύξεις. Άρα λοιπόν είσαστε πάρα πολύ επιφυλακτικός, εκτός από τώρα, τον πολιτικό προσανατολισμό που ήδη καταγράψατε. Λέτε ότι είναι... Θα σας πω μερικές σκέψεις που είχαμε και τότε που ήμουν διοικητής στην υγειονομική περιφέρεια και τα είχαμε καταθέσει και σαν θέση της διοίκησης τότε και σαν θέση... Μία τέτοια συγχώνευση ενδεχόμενα όχι μόνο κλινικών αλλά και νοσοκομείων, λέτε ότι είναι ένα πείραμα το οποίο ενδεχόμενα να οδηγήσει σε αποτυχία για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών? Δεν φταίει η συγχώνευση, κυρία Μητσοτάκη. Δεν φταίει η συγχώνευση. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή να λύσει κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα που δημιουργούνται έχουν σκοπό να τα λύσουν ή έχουν σκοπό να δημιουργήσουν προβλήματα έτσι ώστε ο κόσμος να στραφεί προς την ιδιωτική περίθαλψη? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Για παράδειγμα, όντως, το νοσοκομείο της Νεάπολης ήταν στο σχεδιασμό και της δικιάς μας της κυβέρνησης. Και της δικιάς μας, και με μένα διοικητή της είπε, της διοίκησης της υγειονομικής περιφέρειας, να εξελιχθεί με την δημιουργία και το χτίσιμο, την ανέγερση του καινούργιου κτηρίου κλπ. Σε μια δημόσια δομή αποκατάστασης. Mm-hmm. Δεν έχουμε τέτοια στο δημόσιο σύστημα σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε τέτοια δομή στην Κρήτη. Θα εξελιχθεί ή όχι? Ή είναι πρόφαση η συγχώνευση για να κλείσουμε τα νοσοκομεία, άντε να έχουμε 2-3 περιφερειακά κέντρα υγείας με ένα νοσοκομείο και καταλαβαίνετε τις νοσοκομιακές ανάγκες να τις αφήσουμε και αν τις... Μα αυτό είναι τραγικό, τι λέτε τώρα κύριε Ιγουμενίδη, αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα? Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι το βλέπω με μεγάλη επιφύλαξη, γιατί ουσιαστικά δεν αναφέρονται στο τελικό πολιτικό προσανατολισμό που έχουν. Πώς θα σου το πω? Αύριο βγαίνουν τα αποτελέσματα. Φτιάχνουμε ένα άλλο θέμα εκτός υγείας. Αύριο βγαίνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων των υποψηφίων στα πανεπιστήμια. 25.000 με τα μέτρα που ψήφισε η κυβέρνηση φέτος και τα εφαρμόζει από φέτος, 25.000 θα περάσουν λιγότεροι στα πανεπιστήμια φέτος. Δηλαδή, έχει έτοιμη πελατεία 25.000 ανθρώπους για τα ιδιωτικά κολέγια. Ναι, πάντως, αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, πάντως ο κύριος Μητσοτάκης είναι ξεκάθαρος όταν λέει ότι, ξέρετε, θα κάνουμε μια αντικειμενική αξιολόγηση για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι, γιατί είδαμε πώς τα πράγματα πήγαν και μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Ωραία. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κλινικές μόνο και μόνο για να έχουμε κάποιο διευθυντή να κάνει ένα χειρουργείο το μήνα. Αυτό ακούγεται ωραία. Και λέει και κανένας, μπράβο ρε παιδί μου, να τα λέει, Και ρωτώ, τι θέση πήρε ο κύριος Μητσοτάκης για την εκοφαντική σιωπή και την εκοφαντική απουσία του ιδιωτικού τομέα από την αντιμετώπιση της πανδημίας? Τι θέση πήρε? Τι θέση πήρε για τα ιδιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας, για τα ιδιωτικά νοσοκομεία όπου λειτουργούν, που κανένα δεν πήρε ούτε έναν άρρωστο? Τι θέση πήρε? Μάλιστα. Επιστρέφετε λοιπόν σε αυτό το πρώτο. Τι θέση παίρνει γι' αυτό? Τι λέει?
Αυτό θα το αξιολογήσουμε, θα το βάλουμε και αυτό στη δεκαετία της αξιολόγησης ή όχι. Ή είναι η πρόφαση λοιπόν πίσω από τα ωραία λόγια ή πίσω από αυτά που ενδεχομένως θέλει να ακούσει ο κόσμος. Εγώ πιστεύω και γι' αυτό είμαι κουμπωμένος ότι κρύβεται η προσπάθειά του να κλείσει μια σειρά περιφερειακά νοσοκομεία και μια σειρά επομένως νοσοκομειακού επίπεδου υπηρεσίες του δημόσιου συστήματος υγείας, τις οποίες θα εκχωρήσει έτοιμη πελατεία, είτε αυτό αφορά αντιμετώπιση καρκινοπαθών, το αφορά χειρουργία, είτε αφορά χρόνια πάσχοντες κλπ. Θα τα μεταφέρει έτοιμη πελατεία στον ιδιωτικό τομέα. Άρα, άλλες είναι οι σκέψεις και ο προβληματισμός μου, που προσωπικά ενδιαφέρομαι για το δημόσιο σύστημα υγείας, άλλες είναι οι σκέψεις και ο προβληματισμός του πολιτικού μου φορέα, που πολιτικά ενδιαφερόμαστε και το έχουμε δηλώσει και σαν κυβέρνηση το δηλώσαμε ότι είμαστε μεροληπτικοί υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας, και άλλες είναι οι σκέψεις και ο προβληματισμός πίσω από τα ίδια λόγια ενδεχομένως των ανθρώπων που θέλουν να αυξήσουν το ζωτικό χώρο του ιδιωτικού τομέα.